Λοιπόν, για κάπου εδώ να καλωσορίσουμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Οικονόμου. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Αυτό θα πάει πάρα πολύ καλά. Η αίσθησή μου είναι ότι η κυβέρνηση παίζει ένα παιχνίδι με τις λέξεις. Σκοπίμως μπερδεύεται το σύστημα της τηλεδιοίκησης με τον τοπικό πίνακα ελέγχου. Αυτό είναι τηλεδιοίκηση. Αυτό δεν είναι τηλεδιοίκηση. Είπαμε είναι τοπικό χειρισμό. Δεν είναι τηλεδιοίκηση. Δεν υπάρχει τηλεδιοίκηση αυτή τη στιγμή. Εδώ είναι τοπικό χειρισμό. Δεν είναι τηλεδιοίκηση. Εμείς, κυρία Τζίμα, από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι το έργο της τηλεδιοίκησης δεν έχει ολοκληρωθεί. Αυτό που είπαμε είναι ότι στο σταθμαρχείο της Λάρισας υπάρχει τοπικό σύστημα τηλεδιοίκησης, στο οποίο μπορεί να γίνει αυτόματη χάραξη, στο οποίο μπορεί κανείς να παρακολουθεί στην πορεία των τρένων. Κύριε Οικονόμου, τηλεδιοίκηση για εσάς είναι το σύστημα της αυτόματης χάραξης? Ένα σύστημα τηλεδιοίκησης είναι να μπορείς πάνω στον πίνακα να χαράσεις αυτόματα την γραμμή, να μπορείς να παρακολουθείς την πορεία του τρένου, να μπορείς να βλέπεις αν πάνω στην ίδια ένα γραμμή κινούνται δύο τρένα. Ένα σύστημα τηλεδιοίκησης δεν είναι αυτό που σου επιτρέπει να βλέπεις την πορεία των τρένων συνολικά? Όπα. Ναι, είναι αυτό που επιδιώκουμε να ολοκληρώσουμε. Αυτό που δεν μπορούσε να κάνει όμως εκεί ο σταθμάρχης της Λάρισας. Ο σταθμάρχης μπορούσε να κάνει μέρος της τηλεδιοίκησης σε αυτό τον πίνακα εκεί. Τι κομμάτι μπορούσε να δει, κύριε Οικονόμου? Μπορούσε να χαράξει αυτόματα. Όχι τι να δει, όχι τι να χαράξει. Σας απαντώ. Τι γίνεται, ρε παιδιά? Μπορούσε να παρακολουθεί για 5,5 χιλιόμετρα ρήπου. Στα Τέμπη μπορούσε να δει ο σταθμάρχης? Μπορούσε να δει πριν φτάσει στα Τέμπη. Θα έβλεπε κύριος... δηλαδή, λέτε και το άλλο τρένο. Σταμάτα! Θα έβλεπε ότι στη γραμμή ανόδου έχει βάλει ένα τρένο το οποίο θα έπρεπε να είναι στη γραμμή καθόδου. Αυτό. Δηλαδή θα έβλεπε ότι πάει στην ανάποδη γραμμή. Βεβαίως. Οπότε αν ερχόταν ένα τρένο. Μάλιστα. Εάν ο κύριος Τσίπρας αντί να συνοδεύεται σήμερα από έναν άνθρωπο που λείπει καμιά 12ετία λόγω σύνταξη από τον ΟΣΕΚΙ, αφού έκανε τον κόπο και τη μέρα που συνεδρίασε η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνεια στην Βουλή για να καταθέσει ο καθένας την αλήθεια του, πήρε τις κάμερες παραμάσχαλα για να κάνει αυτό το σοου, θα μπορούσε να πάει και δύο βήματα παραπέρα. Καλά, πάντως λίγες ώρες αργότερα ο δικός σας υφυπουργός πήρε επίσης τις κάμερες για να δείξει αυτό που εκείνος ήθελε να δείξει. Ναι, κυρία Τζίμα, την γιατί ίδια ένα, ημέρα γιατί της πράγμα, συνεδρίας επιτροπής, γιατί ένα πράγμα είναι. Γιατί ένα άρα, μήπως κάνετε όλη σοου εδώ, δεν ξέρω. Πώς τους γάμισες έτσι με τα γάμισε όλα, τα σκαμπό μου και τα αρχίδια μου! Ο πρωθυπουργός γνώριζε ότι τα τρένα πηγαίνουν τυφλά σε ένα μεγάλο του κομμάτι. Δεν το γνώριζα! Λάθος μου! Δεν μπορεί να γνώριζε το χάος που επικρατούσε στο σταθμαρχείο της Λάρισας, έτσι απλώς. Γνώριζε. Ρωτάω κάτι συγκεκριμένο. Σου έστελνε στο θάνατο, λέει ο πρωθυπουργός. Γνώριζε. Εγώ δεν χρησιμοποίησα αυτές τις λέξεις. Έτσι το εννοείς. Τι είπες, μωρή, κάμπια? Όχι, δεν θα με ερμηνεύσεις, γιατί τις λέξεις μου τις επιλέγω και αν ήθελα θα έλεγα αυτές. This is a pipe. Αυτό είναι μια πίπα. Ο θάνατος 57 ανθρώπων είναι θυσία ή ευκαιρία? Γιατί το ακούσαμε και αυτό από τον κύριο Άδων Γεωργιάδη. Θυσία, είπε ο πρωθυπουργός. Ο θάνατος 57 ανθρώπων είναι μια τραγωδία. Άρα είναι τραγωδία, δεν είναι θυσία. Δεν καταλάβαινε τι έκανε. Έπαιρνε ζωές, καριέρες. Για να χρησιμοποιήσω έτσι μια άκρος ελληνική έκφραση του πεζοδρομίου, τα πήρες στο κρανίο. Τέλος. Αλλά αυτή είστε. Να ρωτήσω κάτι. Την κυρία Σίφορτ φαντάζομαι τη γνωρίζετε. Την έμαθα. Δεν την γνωρίζατε στο Μέγαρο Μαξίμου, όχι? Όχι. Κατάντια, με συγχωρείτε.